Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ αποφάσισε χθες να εισηγηθεί στις κατατόπους ΕΛΜΕ να συνεχιστεί, να οργανωθεί και να ενισχυθεί ο απεργιακός αγώνας του κλάδου και αμφισβήτησε το αδιάβλητο και την εγκυρότητα των γενικών εξετάσεων που, σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, θα αρχίσουν στις 16 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν την 1η Αυγούστου. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, κ. Μπαλωμένος, χαρακτήρισε τα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας αυταρχικά και υπεστήριξε ότι οι εξετάσεις θα έχουν κομματικό χαρακτήρα. Είπε ακόμη ότι η μόνη διέξοδος είναι να συζητηθούν και πάλι τα αιτήματα των καθηγητών και να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση. Σήμερα το πρωί οι καθηγητές θα καταθέσουν αγωγή για την περικοπή των αποδοχών τους και στις 10 το πρωί το Προεδρείο της ΟΛΜΕ θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάννη Παλαιοκρασά. Το ΠΑΣΟΚ με απόψηνή του ανακοίνωση κατηγορεί την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις ηθικά, παιδαγωγικά και νομικά διάτριτες σχετικά με τις εξετάσεις και υποστηρίζει ότι δεν διασφαλίζεται ισοτιμία και ισονομία για όλους τους διαγωνιζόμενους. Απαντώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Βίρον Πολύδωρας, είπε ότι δεν πρόκειται για μεθοδεύσεις αλλά για νόμιμες αποφάσεις νόμιμης και δημοκρατικής κυβέρνησης με τις οποίες διασφαλίζονται όχι μόνο οι εξετάσεις του 1990 αλλά και οι εξετάσεις των επομένων ετών.